δημοσιογράφους. Να είστε καλά. Και τους δύο εκλεκτούς ηθοποιούς, συναδέρφους, με τους οποίους δεν γνωρίζομαι, δεν έτυχε ούτε να συνεργαστούμε, ούτε γνωριστήκαμε ποτέ. Είμαι βαθιά συγκινημένη για όλα αυτά που ακούω. Θέλω να πω τα εξής. Το θέατρο δεν ξεκίνησε ούτε από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, ούτε από τους υπάρχοντες θειάσους. Θέατρα υπήρχαν πάντα στην Κύπρο. Παράδειγμα, η Σαλαμίνα, το Κούριο, το Θέατρο των Σόλων, το Δίον της Πάφου. Η δική μου γενιά και πιο παγή από μένα, κάναμε μεγάλους αγώνες για το συνδικαλισμό στο θέατρο. Είναι από τους μπροστάριδες αυτής της ιστορίας. Μάλιστα. Βίωσα το Κυπριακό Θέατρο και σαν εργοδότης θειασάρχης και σαν ηθοποιός. Έχω να πω τα εξής. Καλώ τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Υπουργό Οικονομικών και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο να καθίσουν σε μία συνεδρία και να δουν το θέμα των ηθοποιών. Εγώ προσωπικά δεν ζητώ τίποτα απολύτως. Δόξα τω Θεώ. Όμως πρέπει να ψηφιστεί επί για αυτό που λέω ένα κονδύλι να δοθεί στους ηθοποιούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτόν τον καιρό. Είναι ντροπή εν έτη 2020 να έχουμε ηθοποιούς που να πεινούν και να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Απαιτώ και το δικαιούμαι να το απαιτήσω σαν τώρα Κακουράτο αυτό. Κλαίει η ψυχή μου που ακούω ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην ανέχεια. Ο πολιτισμός, τα μικρά κράτη, είπε η Μελίνα Μερκούρη, είναι ο πολιτισμός που σώζει και κρατά τα μικρά κράτη. Έχουμε σπουδαίους νέους ηθοποιούς και παλιούς υπέροχους ηθοποιούς. Ας σκύψει λοιπόν η πολιτεία αυτές τις μέρες να αφιερώσει μισή ώρα, που δεν χρειάζεται ούτε μισή ώρα από τον πολιτισμό χρόνο τους. Ένα τέταρτο, 10 λεπτά, να ψηφιστεί ένα κονδύλι και να δοθεί, και επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά δεν ζητώ τίποτα, να δοθεί στους ηθοποιούς που βρίσκονται στην ανέχεια αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τους δύο νέους συναδέρφους που μπήκαν μπροστάριδες. Σας ευχαριστούμε. Συγκλονιστικά τόσα μας είπατε, κυρία Κακουράτου, για αυτά που αναφέρατε, και ελπίζουμε αυτό που είπατε να εισακουστείτε, γιατί είναι και μια υποχρέωση από όλους μας προς τον πολιτισμό. Κυρία Κακουράτου, ο πολιτισμός πρέπει να είναι κρέμ λα κρέμ ενός κράτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Κακουράτου. Σας ευχαριστούμε πολύ.